Εγώ καταρχάς μαζί με την πρώην σύζυγός μου είμαστε χωρισμένοι εδώ και 1,5-2 χρόνια. Τα παιδιά έχω, επειδή έχω δύο παιδιά, ένα, το αγοράκι αυτό τέλος πάντων που μου έφυγε από τη ζωή, το είχε ένα κοριτσάκι 8 χρόνων. Τα παιδιά τα είχε η πρώην σύζυγός μου. Και εγώ δουλεύω, είδες, με αγροτικές δουλειές. Με παίρνουν τηλέφωνο ένα πρωί και μου είπαν, Σάκη μου, λένε ότι το παιδί είναι στο νοσοκομείο, δεν ήταν καλά. Δεν μου είπαν ότι έφυγε από τη ζωή. Και μόλις πηγαίνω στο νοσοκομείο, σε οποίο νοσοκομείο στην Αμαλιάδα. Και μόλις πηγαίνω στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, βλέπω αστυνομία, βλέπω εκεί πέρα, δηλαδή ένας πανικός. Και κλαίγανε, το κατάλαβα, έρχεται η αστυνομία, εκεί πέρα ένας αστυνομικός, με τα εξαίρεση για να μου συλληπιθεί. Στην πλάτη και μου λέει, αφιλικετηρία μου, μου λέει, και το δικό μου το παιδί, της λέω. Το δικό μου το παιδί που μίλαγα μέχρι τα χθες με το παιδί μου, ξαφνικά μου λέει ότι είναι πεθαμένο το παιδί. Από τι, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένα παιδί έτσι καλά καθούμενα να φύγει το παιδί. Το παιδί, να πούμε όπως το έχω πει και στον δικηγόρο μου, το παιδί πρέπει να έχει μπει χέρι στη μέση. Γιατί το λέτε. Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα από την νεκροψία, από την κυρία Τσιόλα που είναι ιατροδικαστής, βγήκε αιτία γνώστου. Εμένα δεν μου λέει κάτι και αιτία γνώστου. Γιατί ήταν ένα υγιέστατο παιδί, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, ούτε με την καρδούλα του, ούτε με τίποτα, αλλά που, αν ήταν κάτι πρόβλημα, θα ξέραμε ότι κάποτε θα μας φύγει το παιδί. Πρώην σύζυγός μου συζεί με την κυρία που έχει και τα δύο της τα παιδάκια. Πώς φύγανε αυτά τα παιδάκια έτσι. Η πρώην σύζυγός μου από ό,τι της λέω, πώς έγινε αυτό, μου λέει, σαν και το βράδυ είχα πει, μου λέει. Είχα πάει ραντεβού. Ωραία, της λέω. Και είχα αφήσει, μου λέει, το παιδί μου, αυτή την κοπέλα που λέμε τώρα. Και ξαφνικά είχε κάποιο πρόβλημα, μου λέει, απλά μου λέει το παιδί μου, λέει, όχι, μου λέει, το άφησα, μου λέει, το τάισα, μου λέει, το κοίμησα, μου λέει, και το άφησα εκεί πέρα μαζί της. Το προηγούμενο βράδυ δηλαδή. Το ναι, πριν φύγει το παιδί από τη ζωή. Ναι. Και άφησε το παιδί μαζί της και ξαφνικά την παίρνει τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι ώρα την πήρε τηλέφωνο τώρα. Αυτή η φίλη της, τέλος πάντων, και της λέει: Πόπη, της λέει, έλα, για το παιδί, της λέει, δεν είναι καλά. Από ό,τι μου είπανε και εμένα, έτσι λέω. Δεν ξέρω μετά από πόση ώρα πήγε η Πόπη στο σπίτι. Και μετά της λέω τι έγινε. Μετά μου λέει: Πήγα εγώ στο σπίτι. Μου λέει: Ήταν καλά, μου λέει το παιδί. Απλά μου λέει: Βαριανάσανε το παιδί. Ήταν, μου λέει, μπουκωμένο. Το έριξα, μου λέει, κάποιες αμπουλίτες, μου λέει, στη μητούλα, μου λέει, για να κοιμηθεί, μου λέει. Το έτρεψα και λίγο, μου λέει, κοιμήθηκε. Το πρωί σηκώθηκε το παιδί, μου λέει, κανονικά, μου λέει, ξυπνήσαμε κανονικά. Του φτιάξα γάλα, έπαιξε, μου λέει, και πήγα, μου λέει, στην τουαλέτα, μου λέει, να πλήθω. Σκούζι, μου λέει, απ' έξω από την κουζίνα, κοπέλα αυτή το λένε, που λέμε. Και του λέει, Πόπη, τη λέει, το παιδί, της λέει, κάτι έπαθε. Και το παιδί τελείωσε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, στο νοσοκομείο μου το πήγανε με έναν πεθαμένο το παιδί. Σας είπε, πεθαμένο μελανιασμένο. Γιατί δίνανε μάχη οι γιατροί της Αμαλιάδας, γιατί δεν του λέγανε μέσα του παιδιού. Αγγελέ μου, γιατί μας άφησες και κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πιο πολύ πονέσανε οι γιατροί, μέχρι ηλεκτροσόκ το κάνανε του παιδιού. Ήσανε πάνω στο παιδί. Αλλά το παιδί δυστυχώς το πήγανε με μηδέν σφιγμό. Κάτι που εμένα η πρώην σύζυγός μου, η Πόπη, μου είπε ότι το πήγαμε, μου λέει, και έδειξε τις ευθύνες στους γιατρούς. Ότι και καλά οι γιατροί κάνανε απροσεξία. Μα ο γιατρός. Μα οι γιατροί κάνανε αυτά τα λάθη. Σοβαρολογούμε τώρα. Τα χέρια στις ίδιες της γυναίκας χάνεται και το δικό μου το παιδί. Πότε ήταν η τελευταία φορά που εσείς είδατε το μικρό Παναγιώτη, τον παίρνατε καθόλου εσείς στο σπίτι? Μία μέρα, ένα βράδυ. Δηλαδή σαν σήμερα το βράδυ το πήρα και την άλλη μέρα το μεσημέρι το πήρα. Εγώ το παιδί το είχα πάρει Ιούνιο-Ιούλιο. Δεν το είχατε ξαναπάρει? Όχι. Η φίλη της πρώην συζύγου, ναι, σας, ναι, μας λέει ότι εσείς μία μέρα νωρίτερα είχατε πάρει το παιδί για τρεις μέρες. Ψέματα, όχι, το ορίστε, ψέματα είναι. Της το παρέδωσα το παιδί, υγιέστατο όπως μου το έδωκε, της το έδωσα το παιδί. Δύο μήνες νωρίτερα λέτε. Ενάμιση με δύο μήνες. Το είπα και το ξαναλέω, ότι το παιδί, γιατί ήταν ένα υγιέστατο παιδί. Το είπα και το ξαναλέω και το ξαναλέω μέχρι να βρω τη δικαιοσύνη. Το παιδί μου, εμένα, είμαι 99% ότι είναι πειραγμένο. Εγώ του είπα του δικηγόρου μου, θέλω να ψάξω μόνο από τι μου φύγε το παιδί μου. Και αν έχει φύγει το παιδί μου, είτε από χέρι, είτε από αμέλεια, εντάξει, τότε ναι, θα κινηθούμε νομίζω.